θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον Ξενώνα. Ποια είναι ακριβώς, έχουμε εδώ τα στελέχη του Ξενώνα, τα βασικά τρία στελέχη, την Τίνα τη Στρατηγάκη, συνωνυμία, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός, την Ένα Νικολέτου, η οποία είναι παιδαγωγός, και την Ειρήνη του Ζουράβλιοβα, η οποία είναι ψυχολόγος εκεί, και η Γεωργία Ιμπούρη είναι η προϊσταμένη του τμήματος πολιτικών ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, στο οποίο τμήμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανήκει ο Ξενώνας, ο οποίος χρηματοδοτείται, όπως ξέρουμε, από το ΕΣΠΑ, τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα για το Ξενώνα, πόσες γυναίκες φιλοξενούμε, τι κάνουμε και από πότε είμαστε. Από το 2013, με βάση το πλάνο σας, που ήταν πιο πριν, αλλά εμείς το 2013 ξεκινήσαμε λοιπόν να υποδεχόμαστε να είναι σε λειτουργία ο Ξενώνας και να υποδεχόμαστε γυναίκες και τα παιδιά τους. Θα πω γενικώς ότι μέχρι σήμερα ο δικός μας ο Ξενώνας έχει υποδεχθεί ακριβώς 100 γυναίκες και έχει υποδεχθεί μαζί και τα 104 παιδιά τους. Και είναι τα λουλούδια του Ξενώνα. Κάθε λουλούδι είναι μια γυναίκα που περάσει από τον Ξενώνα. Σύνολο δηλαδή 204 άτομα. Από αυτά έχουμε κάνει από τις 100 περιπτώσεις γυναικών. Έχουμε δεχθεί, οι 45 ήταν έκτακτη εισαγωγή, επειδή το λέγαμε και προηγουμένως. Σαν Ξενώνας είμαστε μόνο εμείς και του ΕΚΑ που κάνουμε την έκτακτη εισαγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ξενώνας για να μπει μια γυναίκα θα πρέπει να έχει κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, που είναι λογικό για την υγεία. Εμείς δεν το έχουμε αυτό ως προαπαιτούμενο, γιατί είμαστε εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλο το προσωπικό, επιστημονικό και γενικών καθηκόντων και οι φύλακες, να την υποδεχθούμε όποια μέρα και όποια ώρα. Γιατί εκείνη τη στιγμή θέλει να βρει το καταφύγιο, γιατί εκείνη τη στιγμή απειλείται και εκείνη και τα παιδιά της. Επίσης, από την αρχή της προσφυγικής κρίσης και όχι της, μάλλον όχι αυτής της μαζικής εισρωής, αλλά από τα πρώτα περιστατικά που είχαμε, τους ανθρώπους που ερχόντουσαν, επίσης, σε αυτό ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου τότε, που προσπαθούσε να αποσυμφορήσει όλη την κατάσταση. Έτσι λοιπόν έχουμε υποδεχθεί 34 γυναίκες πρόσφυγες και 44 παιδιά πρόσφυγες. Θα πούμε λίγο τι παρέχει πλέον ο Ξενώνας. Ο Ξενώνας παρέχει την ψυχολογική και την κοινωνική στήριξη σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτου του φυλής, χρώματος, ηλικίας και όλων των διαφορών μας. Είπαμε, είναι 24 ώρες λειτουργίας. Γίνεται η διασύνδεση των γυναικών με όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται, είτε είναι τη νομική συμβουλευτική, την οποία μας την παρέχουν τα συμβουλευτικά κέντρα, και αυτή δωρεάν. Πέρα από τους νομικούς που υπάρχουν μέσα στα συμβουλευτικά κέντρα, έχουμε και τη συνεργασία με τα πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά και όλος και όλες τις σχεδόν της Ελλάδος, ούτως ώστε να παρέχεται η εκπροσώπηση, η δωρεάν στις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες αυτές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Γίνονται διασυνδέσεις με υπηρεσίες όπως το ΑΕΔ, όπως το να βγάλουν νομιμοποιητικά έγγραφα, γιατί εμείς υποδεχόμαστε και γυναίκες και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Τις κάνουμε εμείς όλες αυτές τις διαδικασίες στο να ξεκινήσουν να είναι νόμιμες στη χώρα. Έχουμε συνεργασία με τα αστυνομικά τμήματα εδώ της περιοχής που μας ξέρουν και τους ξέρουμε πια και προσωπικά και με όλα. Επίσης, ο Δήμος Αθήνας είναι πίσω με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κοινωνικής πολιτικής που οι γυναίκες οι δικές μας ουσιαστικά το καρπώνονται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι με ωραία λόγια. Έχουμε το κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας, η οποία μας βοηθάει, οι συνάδελφοι εκεί μας βοηθάνε το να υποδέχονται, να παίρνουν οι γυναίκες από τον Ξενώνα με τα παιδιά τους και να τους παρέχουν για ένα αλφα χρονικό διάστημα ένα σπίτι, και το οποίο θα έχει όλα τα έξοδα του καλυμμένα. Έχουμε πάλι το άλλο ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το ένταξη και πανέταξη, το ένταξη και πανέταξη. Και προσπαθούμε το χρονικό διάστημα το οποίο θα παραμείνουν οι γυναίκες μαζί μας, να επανενταχθούν επαρκώς, να πιστεύουν στον εαυτό τους, γιατί το ψυχολογικό τους κομμάτι είναι ένα πολύ βεβαρημένο κομμάτι.
Ο μέσος όρος παραμονής πόσος είναι? Ο μέσος όρος είναι στις 8 με 9 6 με, ναι, 6 με 9 μήνες εκεί. Συνήθως στο 8-9 μήνο μια γυναίκα επανέρχεται και εντάσσεται ξανά στην κοινότητα και στην κοινωνία. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, το λέμε και μακάρι να εισακουστούμε, είναι ένα πρόβλημα όλης της Ελλάδος, είναι ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να βρουν εργασία. Mm. Όλα τα καταφέρνουμε, αυτό το κομμάτι δυστυχώς είναι σε αυτό που χωλαίνουμε και σαν χώρα και σαν ξενώνας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά σε αυτή την κατάσταση που προσπαθεί να βγει η χώρα μας πια. Καταφύγαμε από πέρσι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο καταθέσαμε στο Συνήγορο του Πολίτη μία αίτηση με ένα παράπονο ότι για ποιο λόγο, γιατί κόβονται δρόμοι αν δεν έχεις την κάρτα ανέργειας, και τελικώς αυτή την εβδομάδα τακτοποιήθηκε, βγήκε το δελτίο τύπου του ΑΕΔ, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις γυναίκες κακοποιημένες που μένουν μέσα στους ξενώνες. Ο λόγος για τον οποίο δεν γινόταν η εγγραφή είναι γιατί δεν μπορούσαν να προσκομίσουν έναν αριθμό 10. Ναι, έναν αριθμό 10. Ενώ ωστόσο ο ξενώνας παρέχει τη βεβαίωση φιλοξενίας, που είναι ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν. Είναι ένα πράγμα να τους εντάξει στα μητρώα του ΑΕΚ, που τους δίνει μια σειρά από διευκολύνσεις, οπωσδήποτε, δεν το συζητάω, αλλά επειδή οι λίστες είναι πάρα πολύ μεγάλες, ίσως πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο στοχευμένα προγράμματα, γιατί εδώ η ανάγκη ένταξη στην εργασία είναι πέρα από βιοποριστική και αμυγός υπαρξιακή, ας πούμε. Βέβαια, σωστό. Και ψυχολογική. Θεωρώντας ότι ο στόχος μας είναι μια γυναίκα όταν έρχεται από εδώ, σίγουρα να αποβάλει ό,τι έχει νιώσει και ό,τι άσχημες συνθήκες είχε στη ζωή της, αλλά ο στόχος μας είναι να ορθοποδήσει και να φύγει, να πάει πλέον στο δικό της σπίτι με το παιδί της, αν τυχόν. Δεν είναι για μας ένας αριθμός και να τη στείλουμε να την κάνουμε παραπομπή σε έναν άλλον ξενώνα. Ο στόχος μας είναι να έχει μία κοινωνική ένταξη. Οπότε, γι' αυτό εμείς ξεπερνάμε το δεδομένο εξάμηνο και συνήθως ο μέσος όρος τους είναι 9 μήνες, από ό,τι έχουμε δει στατιστικά. Αλλά να πω και μια έτσι extreme περίπτωση που μας έχει τύχει, 3 χρόνια. Γιατί ήταν μια κοπέλα 18 χρονών, με ψυχολογία 15, η οποία έφυγε από κακοποίηση γονέων. Δεν μπορούσε να σταθεί 18 μισό παιδί. Και είχαμε πάρει μια απόφαση στο Γραφείο Ισότητας να στηρίξουμε αυτό το παιδί, γιατί τελείωνε το γυμνάσιο 3 χρόνια. Και άλλο. Αν έχει πραγματικά στήριξη, σε κάποια στιγμή θα φύγει και θα είναι λογικό. Το πρόβλημα να έχει αρκετού ανθρώπου εδώ, ευτυχώ, και θέλω να πω για την κυρία Κούβελα, η οποία εντάξει μπορεί να το ξεκινήσαμε το 12 με το παλιό το ΕΣΠΑ, αλλά η συνέχιση του, όπω ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω να πραγματικά να ευχαριστήσω, γιατί μπόρεσε η κυρία Κούβελα να κρατήσει τις χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, που ήταν στα όρια της νομιμότητας, όπως ξέρετε, γιατί είχαμε πάρει από το ΕΣΠΑ χρήματα στην πρώτη φάση το 12 ως με διοικητική μεταρρύθμιση, ως δημιουργία νέων δομών, για να καταλάβετε, ως κοινωνική μεταρρύθμιση. Το οποίο είναι, άρα εδώ το ότι συνεχίζει αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Γιατί, διότι υπάρχει αυτή, μπορούμε να έχουμε 3 στελέχη αυτή τη στιγμή εδώ για ένα μικρό αριθμό γυναικών. Αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε στις άλλες μας δομές. Άρα οι πιθανότητες επανένταξης είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ μικρότερες όταν δεν έχεις τον κόσμο. Το λέω γιατί υπάρχει κουβέντα για την ιδρυματοποίηση κτλ. Όταν δεν έχεις κόσμο να στηρίξεις, ιδρυματοποιεί το άλλος. Κάθεται μέσα και δεν φεύγει με τίποτα. Και μετά πλέον λες πώς θα το διώξω, προφανώς. Αλλά όλη αυτή η ιστορία της υποστήριξης, τη διάρκεια που είναι κανείς φιλοξενούμενος, είναι το πιο σημαντικό θέμα. Σε ανθρώπινο δυναμικό. Πράγματι, πήραμε παράταση προγράμματος, πείσαμε όλες τις περιφέρειες, όλους τους Δήμους να μην κλείσει καμία, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι κάτι. 19 ξενοδοχεία. Κάποιοι Δήμοι θεωρούν και ταμπού τώρα στο Δήμο μου να έχουν κακοποιημένες. Λοιπόν, και κάναμε έναν αγώνα να πείσουμε να μην κλείσει καμία. Το καταφέραμε και σήμερα έρασε στην
θέση ότι μόνο έχουμε πάρει και παράταση μέχρι και το 20. Όλοι οι εργαζόμενοι, δεν έχει φύγει κανένας, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να μείνουν και οι Δήμοι δεν τους διώχνουν, γιατί το προσωπικό είναι να κάνει με τους Δήμους, ας πούμε, η πρόληψή του. Θα πήραμε παράταση λοιπόν μέχρι και το 20 και σήμερα κιόλας. Το λέω σήμερα γιατί καταθέσαμε νομοσχέδιο εδώ και καιρό και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πέρα από τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης που είναι μια ιστορική σήμερα μέρα, γιατί δύο νομοσχέδια τουλάχιστον έχουν προκηρυχθεί. Το ένα έχει πάρει το δρόμο για τη Βουλή, το άλλο στη διαβούλευση. Στο δεύτερο λοιπόν νομοσχέδιο περνάμε διάταξη για μονιμοποίηση αυτών των δομών. Mm-hmm. Θα είναι μόνιμα, τώρα θα είναι αν υπάρχουν σπακαλώς, αν δεν θα πάει κρατικός προϋπολογισμός. Λοιπόν, στήριξη με την Εργασιακή Συμβουλευτή, που είναι μια καινούρια, βάλαμε μέσα αυτό το θέμα, το οποίο θέλει πολύ δουλειά ακόμα, έτσι να δούμε πώς θα το στηρίξουμε, γιατί πράγμα το πρόβλημα των γυναικών, ψυχολογικά εντάξει στηρίζονται εδώ πέρα, δεν έχουμε τόσο πρόβλημα, και από δομές και από τα συμβουλευτικά έχουμε. Εκεί το θέμα είναι στην εργασία, γιατί μια γυναίκα, άμα δεν έχει εργασία, ή θα ξαναγυρίσει πίσω στο σύζυγο κλπ. Ή δεν ξέρω που θα καταλήξει. Απ' την άλλη, δεν θέλουμε να μένει και πολύ καιρό μέσα να είναι ίδρυμα, δεν θέλουμε να είναι τέτοια. Λοιπόν, και βάλαμε και τις γυναίκες τις πρόσφυγες και τις μετανάστες κλπ. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε και τους Δήμους τώρα και να λειτουργήσουν σωστά. Έχουμε και καινούργια εργαλεία φτιάξει, καινούργιους κανονισμούς, γιατί έχουμε μια αποκτήση από τότε που έγινε με την κυρία Στρατικάκη που είχε πάρει τα κονδύλια. Και εδώ τώρα υπήρχαν και ευρωπαϊκή κονδύλια τότε για την ισότητα. Πράγμα που σήμερα δεν τα έχουμε τόσο. Έτσι, δεν έχουμε για την ισότητα κονδύλια και προσπαθούμε λίγο να βρούμε. Ναι, αυτό είναι και μεγάλη επιτυχία. Οπότε θα τις έχουμε μόνιμες. Και το προβλέπει βέβαια και η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης που λέει για τις κακοποιημένες γυναίκες πρέπει το κάθε κράτος να έχει τέτοιες δομές να φιλοξενεί γυναίκες κλπ. Βέβαια βάζει και για άντρες, αλλά αυτό είναι μια άλλη δομή και αυτό θέλει σιγά σιγά να το δούμε κι αυτό. Κακοποιημένους άντρες. Επειδή τώρα, έχουμε νέους ανθρώπους κλπ. Υπάρχει το ΕΚΑ εδώ και στη Θεσσαλονίκη, δύο μόνο. Υπάρχει και η βία λόγω σεξουαλικής ταυτότητας. Ναι, και αυτό. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε εμείς το αργότερα όσο μπορούμε να κάνουμε και τέτοιες δομές παράλληλα. Γιατί εδώ δεν μπορώ να συμμετάσχω. Είναι μεικτός ο πληθυσμός. Και βέβαια εδώ πρέπει να δούμε και τα προγραμμία και σε βρίσκω τώρα. Τώρα να κάνουμε και αυτό που είπες, ας πούμε, τώρα για τις μετανάστες, γενικότερα πρέπει να δούμε κάποια προγράμματα για τις γυναίκες. Όσο μπορούμε να ξεφύγουμε, ο ΑΕΔ έχει ξεφύγει, έκανε μια με τους επιχειρηματίες, που έκρυψε το φύλο και την ηλικία και πράγματι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη σκέψη που κάνατε, μπήκαν πολλές γυναίκες. Πρέπει να δούμε και άλλες τέτοιες μορφές, γιατί οι ανεργίες στις γυναίκες είναι στο 25, στους άντρες είναι 17,5. Έχουμε, δηλαδή μειώθηκε η ενεργία στο 20 και κάτι. Πάντως αυτό να μην είναι το να μην το που έκρυψε. Μεγάλη ψαλίδα. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η ιδέα να κρύψει την ηλικία και το φύλλο ήταν εξαιρετική. Η ιδέα του ΑΕΔ της Καραμπησίνη να κρύψει την ηλικία και το φύλλο ήταν χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ εξαιρετικό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας πω, μια και ρωτήσατε, ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που δεν θα τα καταφέρουν ποτέ. Και δεν είναι μόνο κακοποιημένες γυναίκες, είναι γενικά άνθρωποι που είναι σε πολύ χαμηλά στρώματα και που έχουν γεννηθεί είτε μέσα σε δομές, είτε μέσα σε πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις και δεν θα τα καταφέρουν ποτέ, γιατί θα πρέπει για πάντα να τους στηρίζει το κράτος. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και αυτές τις περιπτώσεις. Ετοιμάζει, κυρία Φωτίνη, για την υποστηριζόμενη στέγη. Τέλειο είναι αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν περιστατικά που δεν θα μπορέσουμε ποτέ. Θα πρέπει για πάντα να μείνουν σε ένα ξενώνα. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα υποστηρικτικό περιβάλλον για αυτά τα περιστατικά. Αν δούμε τα ποσοστά, έχετε περίπου 50-40-60 μετανάστριες προς γηγενείς ελληνίδες. Ναι. Είπατε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων είναι μετανάστριες. Mm-hmm. Σωστά το κατάλαβα. Ναι. Περίπου μετανάστριες, όχι πρόσφυγες. Άλλο πρόσφυγες, άλλο. Ναι, ναι, μετανάστριες. Το ξεκαθάρισα και εγώ. Αυτό είναι το ένα. Αυτές όλες πώς έρχονται εδώ, επειδή δεν το ξέρω, έχετε πλατφόρμα που παραπέμπουν. Όσον αφορά τις μετανάστριες, επειδή είναι χρόνια εδώ πέρα, λίγο πολύ μεταξύ τους γνωρίζουν τις δομές.
Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, πώς θα τις γνωρίσουν και οι Ελληνίδες δηλαδή, αυτές τις δομές. Προσπαθήσαμε με διαφήμιση, όταν παίζει τηλεόραση ένα μήνυμα, τα τηλέφωνα σπάνε. Για την γραμμή SOS, τηλεφωνική γραμμή SOS. Επίσης, μια γυναίκα με την άλλη, είναι, είναι ένας τρόπος που εμπιστεύονται. Τώρα για τις πρόσφυγες, εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη δουλειά. Δηλαδή και αυτό έρχονται που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή, να τις εντάξουμε πρώτα-πρώτα στις δομές μας, πρέπει να μάθουν και γι' αυτό κάνουμε και τις διάφορες ενημερώσεις και στα στελέχη που ασχολούνται με τις πρόσφυγες, στα ΚΑΠ, στην αστυνομία κλπ. Να μαθευτούν. Έχουμε βγάλει και φυλάδια στα αγγλικά, αλλά θα βγάλουμε τώρα και στα φαρσί και στα αραβικά. Και το έχουμε μια δυσκολία. Δεν βρίσκουμε μεταφραστές, παιδιά. Έτσι είναι ένα πρόβλημα γιατί. Λοιπόν, θα βγάλουμε και εκεί φυλαδιά και θα πάμε να το μοιράσουμε στα ΚΑΠ. Βασικά το 15900 η τηλεφωνική γραμμή πανελλαδικής εμβέλειας 24 ώρες βάσης που λέει, αυτό είναι η βασική